Η δεύτερη ομιλία έχει τίτλο «Στα μονοπάτια της ασθένειας, από τη διπλή έλικα έως την ανάδυση των φαινοτύπων». Ο μιλητής είναι ο Γιώργος Κόλλιας, έλαβε το πτυχίο βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1980 και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στη μοριακή βιολογία το 1984 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Από το 1985 έως 87 εκπώνησε μεταδιδακτορικό ερευνητικό έργο στο National Institute for Medical Research στο Λονδίνο και το 1990 μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, και εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα, δημιούργησε, και όταν λέμε δημιούργησε, πράγματι δημιούργησε το εργαστήριο μοριακής γεννητικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Από το 2000 είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ανοσολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ και το Δεκέμβριο του 2000 εξελέγει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και επιστημονικός διευθυντής του κέντρου αυτού. Το εργαστήριό του είναι διεθνώς γνωστό για την προώθηση της εφαρμογής anti-TNF θεραπειών στη ρευματοειδή αθρίτιδα με μελέτες που ανέδειξαν την παθογόνο λειτουργία του παράγοντα νέκρωσης των όγκων. Το 1993 βραβεύτηκε για τα επιτεύγματά του στην μοριακή βιοιατρική από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ήταν από τα πρώτα βραβεία που εδόθησαν. Το έργο του είναι πλουσιότατο, πάνω από 100 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, με πάνω από 8.500 αναφορές. Είναι μέλος εκλεγμένο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας του ΕΜΠΟ από το 2000 και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας που σχεδιάζουν τη στρατηγική της έρευνας. Έχει επομένως μεγάλη ευθύνη και είναι, πρέπει αυτό να το να συνεχίσει με μεγάλη δραστηριότητα εκεί την αναμόρφωση της έρευνας. Μπορώ να πω ότι ο κύριος Κόλλιας είναι ένα πρότυπο ερευνητού που απέδωσε σε διεθνές επίπεδο μέσα από τον ελλαδικό χώρο. Ο κορμός των εργασιών του έγιναν εδώ και είναι και σημείο αναφοράς και ελπίδας για τους νέους μας. Παρακαλώ τον κύριο Κόλλια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Νομίζω κάτι που ξεχάσετε να πείτε και για το οποίο νιώθω ιδιαίτερη τιμή είναι ότι την διδακτορική μου διατριβή την εκτέλεσα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών υπό τη δική σας διεύθυνση και δική σας διδασκαλία. Ευχαριστώ πολύ το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την πρόσκληση εδώ. Ευχαριστώ πολύ το Μέγαρον Πλας. Και ευχαριστώ πολύ εσάς όλους που θα έχετε την υπομονή να με ακούσετε στα επόμενα λεπτά. Την πρώτη διαφάνεια την έχω βάλει για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μία συνοχή στην ορολογία που θα χρησιμοποιήσω και για να δείξω ότι μετά από αρκετά χρόνια βιολογίας, τουλάχιστον μια 60 ετία βιολογίας, η θεμελιώδης γνώση που έχουμε αποκτήσει μπορεί να βρεθεί σε, σε αυτή τη διαφάνεια. Πιστεύουμε, υποθέτουμε, ότι μέσα στον οργανισμό μας υπάρχουν κάποια γονίδια τα οποία μεταγράφονται σε RNA. Το RNA μεταγράφεται σε πρωτεΐνες. Το σύνολο των γονιδίων μας αποκαλείται γονότυπος. Αυτές οι πρωτεΐνες, όταν αλλάξουν κάποια μορφή μετά από μεταμεταφραστικές διαδικασίες, μπορούν να ενεργοποιήσουν σήματα μέσα στα κύτταρα, τα οποία μπορούν με την σειρά τους να δώσουν εντολές για κυταρική ενεργοποίηση, πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση, ζωή ή θάνατο.
αυτή η σειρά των φαινομένων που υπάρχουν μέσα στα κύτταρα ή κατά ακολουθία και σε ολόκληρους οργανισμούς, λέγονται φαινότυποι. Μια μικρή ιστορία τριών φάσεων μιας επανάστασης στη βιολογία που την έφερε και εγκαθίδρυσε η μοριακή βιολογία. 1945 με 1970 αρχίσαμε από τον φιλόσοφο Σρέντιγκερ και φυσικό να βλέπουμε τα γονίδια σαν συστατικά της ζωής. Άρχισε να αναγνωρίζεται το DNA σαν φορέας των γονιδίων και οι Ζακόμπ και Μονό κάναν τα πρώτα πειράματα για τη ρύθμιση της έκφρασης του γονιδιώματος σε προκαριωτικούς οργανισμούς, πολύ απλούς οργανισμούς όπως τους βακτηριοφάγους ή τα βακτήρια. Την ίδια εποχή έγινε και η μεγάλη ανακάλυψη από τους Watson and Crick της διπλής έλικας του DNA που έδωσε την έννοια της συμπληρωματικότητας στο DNA. Το 1970 μέχρι το 1990 άρχισε να εφαρμόζεται η παρεμβατική γενετική, δηλαδή μία μέθοδος με την οποία μπορούσαμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε γονίδια από τους οργανισμούς. Και αυτό μας έδωσε μια μεγάλη δύναμη, κυρίως αναγωγιστική, γιατί με αυτή την έννοια μπορούσαμε να δοκιμάσουμε ποια είναι η λειτουργία των γονιδίων μέσα σε οργανισμούς που σιγά-σιγά γινόντουσαν όλο και πιο πολύπλοκοι. Μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια πειράματα μέσα σε ευκαριωτικούς οργανισμούς, στη μύγα, στο σκουλίκι και στα τέλη αυτής της εποχής και στα θηλαστικά, όπως το ποντίκι. Από το 1990 μέχρι σήμερα άρχισε μια τρίτη φάση αυτής της διαδικασίας της μοριακής βιολογίας, όπου πια η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί έτσι που μπορούμε να αναλύσουμε σε μαζική κλίμακα όλο το γονιδίωμα. Μια ολιστική αντιμετώπιση του βιολογικού υλικού. Έτσι, κάτι έχασε το προηγούμενο. Και φοβάμαι μην το κάνει και στα επόμενα, γι' αυτό ίσως είναι, δεν είναι κακή ιδέα να το... Έτσι, το παλιό δόγμα της βιολογίας, για το οποίο οι περισσότεροι έχουμε ήδη εκπαιδευτεί να γνωρίζουμε, είναι ότι το DNA μας δίνει RNA, μας δίνει πρωτεΐνη, έχει μετατραπεί σήμερα σε μία νέα λογική, όπου ολιστικά πια βλέποντας το γονιδίωμα και γνωρίζοντας την ακριβή αλληλουχία του, ξέρουμε και μπορούμε να μετρήσουμε, που είναι το πιο σημαντικό, το γονιδίωμα μας δίνει ένα ολόκληρο μεταγράφωμα, δηλαδή όλο το σύνολο αυτών των RNA, τα οποία με μέθοδο τυπογραφίας μπορούμε πια σε μια τεχνολογία που λέγεται μικροσυστοιχίες DNA, να αποτυπώσουμε πάνω σε ένα φίλτρο, μικρό, chip, όπως λέγεται, και να υβριδοποιήσουμε, ώστε να μας δώσει μια εικόνα της ενεργότητας όλου του RNA που υπάρχει μέσα σε ένα κύτταρο ή ένα βιολογικό ιστό. Και κατά ακολουθία το μεταγράφωμα να μας δώσει το προτέωμα, βλέπετε χρησιμοποιούνται οι λέξεις, οι καταλήξεις σε όμα, το οποίο υποδηλώνει το σύνολο των πρωτεϊνών που εκφράζονται μέσα σε ένα κύτταρο ή μέσα σε ένα ιστό αντίστοιχα. Με αυτές τις μεθόδους μαζικής κλίμακας έχουμε μπορέσει
να αλληλουχήσουμε το γονιδίωμα του ανθρώπου, ένα έργο που άρχισε το 1995 περίπου και σήμερα έχει ολοκληρωθεί, βέβαια από το 2001-2003. Τι έχουμε μάθει λοιπόν μέχρι σήμερα από το ότι γνωρίζουμε όλη την αλληλουχία του γονιδιώματός μας? Σε αριθμούς τι έχουμε μάθει? Έχουμε μάθει ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει 3 δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια. Το κόστος όταν πρωτοϋπολογίστηκε είναι ότι το κάθε νουκλεοτίδιο θα στοίχιζε $1 για να μάθεις ότι υπάρχει μέσα στο DNA. Οπότε 3 δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια θα στοίχισαν $3 δισεκατομμύρια για να μπορέσει κανείς να αλληλουχήσει το γονιδίωμα του ανθρώπου. Σήμερα υπάρχουν σχεδιασμοί και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πέσει το κόστος αλληλούχησης του ανθρώπινου γονιδιώματος στα $1,000. Πολύ λιγότερα ευρώ. Οπότε είναι κάτι πολύ πολύτιμο και πολύ επαναστατικό. Γιατί με λιγότερο από 1,000 ευρώ θα μπορέσουμε να μάθουμε ο καθένας μας την αλληλουχία του γονιδιώματός μας. Και βεβαίως να κατανοήσουμε καλύτερα την πληροφορία που κρύβει μέσα για το δικό μας οργανισμό. Ένα μέσο γονίδιο αποτελείται από 3.000 νουκλεοτίδια. Δεν έχει σημασία όμως γιατί υπάρχει μεγάλη ετερογένεια. Παραδείγματος χάρη η διστροφίνη, ένα τεράστιο γονίδιο με 2,4 εκατομμύρια νουκλεοτίδια. Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στο μέγεθος των γονιδίων. Ο συνολικός αριθμός των γονιδίων, ενώ εκτιμούσαμε παλιότερα ότι θα είναι 150.000 στον άνθρωπο, τελικά βρέθηκε ότι είναι μόνο 25.000. Αυτό είναι σημαντικό, ότι περίπου όλη η αλληλουχία του γονιδιώματός μας είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Το δικό μου το DNA με του καθενός από εσάς είναι 99,9% ίδιο. Παρ' όλα αυτά είμαστε λίγο διαφορετικοί. Περισσότερο από το 50% των γονιδίων δεν έχει γνωστή λειτουργία. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα για να αναγνωρίσουμε τη λειτουργία των γονιδίων μέσα στο γονιδίωμα. Αν δούμε τι έχουμε μάθει από το γονιδίωμα στο χώρο, υπάρχουν μερικές πολύ καλές αναλογίες με το πώς είναι οργανωμένος ο πλανήτης μας, στη Γη. Τα γονίδια βρίσκονται να οργανώνονται σε κέντρα, που μπορεί να τα παρομοιάσει κανείς σαν αστικά κέντρα. Υπάρχουν οι πόλεις. Εκεί μαζεύονται τα γονίδια. Δεν είναι σπαρμένα οπουδήποτε μέσα στο γονιδίωμα. Και σε αυτές τις πόλεις κυριαρχούν τα G και τα C στο γονιδίωμα. Σε αντίθεση, έξω από αυτές τις πόλεις υπάρχουν γονιδιακές έρημοι αποτελούμενες από A και T. Αδενίνη, θυμοσύνη. Μάλιστα, η γονιδιοκεντρική άποψη στη βιολογία, που θεωρεί ότι τα γονίδια είναι αυτά που μας δίνουν τη λειτουργία και μας κάνουν να ζούμε, μπορεί πολλές φορές να έρθει αντιμέτωπη με την άγνωστη μέχρι σήμερα λειτουργία των γονιδιακών ερήμων, οι οποίες και αυτές είναι συντηρημένες ανάμεσα στα είδη και η συντήρησή τους υποδεικνύει ότι πρέπει να έχουν κάποια λειτουργία μες στο γονιδίωμα. Αυτή η λειτουργία ακόμη δεν έχει ανακαλυφθεί. Γύρω από τις πόλεις υπάρχουν σύνορα, υπάρχουν τείχη. Περίπου 30.000 C και G βάσεις συνήθως βρίσκονται έξω από αυτά τα αστικά κέντρα και αυτά θεωρούνται ότι ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων. Εάν δεν έμπαινε η φωτογραφία αυτή πάνω από την προηγούμενη διαφάνεια, θα βλέπαμε ότι ο άνθρωπος έχει 25.000 γονίδια, όπως σας είπα. Το κομψό σκουλίκι C. elegans έχει περίπου 19.500. Το αγριόχορτο, Arabidopsis thaliana, έχει, δεν θα το θυμάμαι τώρα απ' έξω, αλλά κάπου στα 10 τόσα χιλιάδες. Η μύγα, 9.500 γονίδια. Και η ζύμη, κάπου 15.000 γονίδια κι αυτή. Βλέπετε ότι ο αριθμός των γονιδίων δεν μας εξηγεί τη βιολογική πολυπλοκότητα, αν υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πολύπλοκα, πολύπλοκοι οργανισμοί από αυτούς ενός αγριόχορτου. Και μάλιστα, εάν συγκρίνουμε τα είδη των γονιδίων που έχουμε, μπορούμε να δούμε ότι 25% και πάνω
από τα ανθρώπινα γονίδια είναι ίδια με αυτά που έχει και μία μπανάνα. Τι μας λέει αυτό, ότι ο αριθμός των γονιδίων δεν κρύβει και πολλά μυστικά. Αν πάμε στο γονιδίωμα του χιμπατζή, για να δούμε ποιες είναι οι διαφορές μας με ένα πολύ κοντινό είδος κατά την εξέλιξη, βρίσκουμε ότι το ολόκληρο το γονιδίωμα του χιμπατζή έχει μόνο 1-2% διαφορές στην αλληλουχία ολόκληρου του DNA. Όχι μόνο των γονιδίων, ολόκληρου του DNA. Μόνο κατά 1-2% διαφέρουμε από το γονιδίωμα του χιμπατζή. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σίγουρα διαφορές στη μορφολογία, τη συμπεριφορά, τη γλώσσα μας, τη συνείδηση. Υπάρχουν επίσης διαφορές σε μολυσματικές ασθένειες, όπως ευαισθησία στον ιό HIV και την ελονοσία. Εδώ είναι σημαντικό να ξέρουμε αυτές τις διαφορές, γιατί έχουμε ένα πολύ μικρό, σχετικά, γονιδίωμα, πάνω στο οποίο μπορούμε να δώσουμε την έμφαση για να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές, σε μια απλουστευτική ανάλυση. Αλλά τι είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους? Κρύβει κάτι το 1-2% διαφορά με το χιμπατζή ή είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε? Και οι υποθέσεις που γίνονται μέχρι σήμερα, χωρίς να υπάρχει και απόλυτη πειραματική απόδειξη, είναι ότι κάτι πρέπει να τρέχει με τη ρύθμιση της έκφρασης του γονιδιώματός μας. Ίσως το 1-2% να μπορεί να ορίζει διαφορετικά το πώς θα εκφραστούν αυτά τα γονίδια στον άνθρωπο ή θα εκφραστούν αυτά τα γονίδια στον χιμπατζή. Πιστεύουμε επίσης ότι πέρα από την ρύθμιση της έκφρασης του γονιδιώματος, ένα πολύπλοκο πλαίσιο μέσα στο οποίο τα προϊόντα των γονιδίων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μπορεί να μας δώσει αυτή τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων οργανισμών, βεβαίως και του χιμπατζή και του ανθρώπου. Και θα πω ίσως λίγα παραπάνω γι' αυτό. Έχω βάλει το εξής απλό σκίτσο εδώ. Υποθέστε ότι έχουμε τρία γονίδια. 1, 2, 3 γονίδια, τα οποία μας δίνουν αυτόν τον φαινότυπο. Ένα λυπημένο πρόσωπο. Δείτε ότι με τα ίδια τρία γονίδια, όταν αλλάξουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να λειτουργήσουν, μπορούμε να βγάλουμε ένα καινούριο φαινότυπο. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και υπεραπλουστεύεται βέβαια σε αυτό το καρτούν. Αλλά ακολουθεί κανόνες παλαιότερους, εδώ από έναν χαράκτη, ο οποίος προσπάθησε να μεταδώσει στο χαρακτικό αυτό ένα χρησμό της πυθίας, που έλεγε ότι εάν διαλύσεις κάτι στα μέρη του και προσπαθήσεις να το επανασυνθέσεις, τότε δεν θα φτιάξεις κάτι που θα είναι ίδιο σαν το προηγούμενο. Κάτι που αργότερα ο Κορνήριος Καστοριάδης και άλλοι πολλοί εξέφρασαν ως το ότι κατά τη σύνθεση των μερών υπάρχει μια τυχαία ανάδυση νοήματος που δεν συνάγεται δια της αναγωγής ή της παραγωγής, αλλά δια της ανάδυσης πιθανοτήτων που δεν προϋπήρχαν. Σημαίνει ότι εάν εκλάβουμε τα γονίδια σαν μέρη ενός παζλ, τότε ο συνδυασμός τους είναι αυτό που μετράει στο φαινότυπο που θα πάρουμε. Όχι τα ίδια τα γονίδια, αλλά πώς συνδυάζονται, πώς αλληλεπιδρούν, πώς μπορούν να φτιάξουν αυτή την πολυπλοκότητα μέσα στην οποία θα αναδυθεί ένας φαινότυπος. Έτσι, με τις νέες γνώσεις που αποκτούμε από τη γονιδιωματική, την ολιστική ανάλυση του γονιδιώματος, τα στοιχεία που μας δίνει αυτή η νέα γνώση, αρχίζουμε να κατανοούμε όλο και περισσότερο το γονιδίωμά μας εκφράζεται σαν μία διαδικασία, όχι σαν μία μηχανική δομή. Έχει μέσα ακόμα και το χρόνο. Έχετε σκεφτεί ότι το γονιδίωμα, αυτό που έχω εγώ αυτή τη στιγμή μέσα μου, δεν πρέπει να μοιάζει πολύ με το γονιδίωμα που είχα
όταν ήμουνα έμβριο ή αφότου γεννήθηκα. Πρέπει να καταλάβουμε το γονιδίο μας σαν μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται μέσα στην ανάπτυξη και υπάρχουν μηχανισμοί, τους οποίους τους ανακαλύπτουμε τώρα, επιγενετικής ρύθμισης του γονιδιώματος, μιας αναπτυξιακής μνήμης, ένα μαρκάρισμα του γονιδιώματος όσο αναπτυσσόμαστε και όσο αλληλεπιδρούμε ή με το περιβάλλον ή με τον ίδιο τον εαυτό μας. Τα μόρια και τα κύτταρά μας που συνιστούν τους οργανισμούς υφίστανται συνεχείς μετατροπές σε ένα κύκλο ζωής και θανάτου. Δεν τον αποφεύγουν αυτόν τον κύκλο ούτε οι ολόκληροι οργανισμοί. Πρέπει να συνηθίζουμε τώρα σιγά σιγά στην ιδέα ότι κάθε οργανισμός επηρεάζει ενεργά το πεπρωμένο του. Δεν είναι μια μηχανή επιβίωσης που ακολουθεί τις εντολές των γονιδίων. Ένας οργανισμός, ιδιαίτερα ο άνθρωπος, είναι ένα πολύπλοκο αναπτυσσόμενο και προσαρμοζόμενο σύστημα. Μπορούμε να το δούμε να μοιάζει πολύ με ιδιότητες άλλων πολύπλοκων συστημάτων, όπως τα οικοσυστήματα ή το κλίμα, το οποίο δεν μπορεί να οριστεί, μπορεί μόνο να περιγραφεί. Μπορεί να ενοποιηθεί και με τεχνητές πολυπλοκότητες, όπως αυτές που έχουμε φτιάξει βάσει την οικονομία, την ομολογία ή την ηθική μας. Το γονιδίωμα και οι οργανισμοί τρέχουν, ζουν, περνάει ο χρόνος από μέσα τους, είναι και γίνονται, έχουν μεγάλη εξειδίκευση και έχουν μεγάλη πλαστικότητα. Άρα, η παλιά άποψη της γενετικής ότι μικρές μοριακές μηχανές ενώνονται σε μεγαλύτερες μηχανές για να μας δώσουν τους οργανισμούς, τον άνθρωπο, ο οποίος είναι σχετικά προκαθορισμένο πώς θα ζήσει, τι ασθένειες θα πάθει, δεν πρέπει να ισχύουν σήμερα. Σήμερα βλέπουμε περισσότερο τη λειτουργική, με τη γνώση από τη λειτουργική γονιδιωματική, τους οργανισμούς να αναπτύσσονται σε πολύ απλή μορφή, σαν μια παρτίδα σκάκι, όπου έχουμε λίγους απλούς κανόνες, τα οποία μπορεί να τα να αναφέρει κανείς ότι είναι τα γονίδια, παραδείγματος χάρη, σε μία μορφή, και από αυτούς τους λίγους απλούς κανόνες να αναδύονται μύριες πιθανότητες. Μάλιστα, το σκάκι, ειδικά σε αυτό το παράδειγμα, είναι επιτυχές γιατί έχει και ένα σχεδιασμό για να επιβιώσει. Είναι αυτό που αποκαλείται ζωή. Το σχέδιο που έχουμε μέσα μας να επιβιώσουμε. Τουλάχιστον ο Αριστοτέλης το περιέγραψε έτσι τη ζωή. Εδώ έχω μία μικρή ταινιούλα, την οποία δανείστηκα από το ίντερνετ, από το Walter and Eliza Hall Institute στην Αυστραλία, όπου μπορούμε να δούμε αυτή την πολυπλοκότητα πια εικονοποιημένη εδώ στην επιφάνεια ενός κιτάρου, ενός βλαστικού κιτάρου λέει ο υπότιτλος, αλλά δεν έχει σημασία νομίζω, ενός κιτάρου που θέλει να διαιρεθεί. Και εάν παίξει, που δεν θα παίξει, σας το χρωστάω. Δεν παίζει. Το αφήνουμε, γιατί θα χάσουμε χρόνο. Ευχαριστώ. Θα βλέπατε αυτή την ροή περισσότερο που ήθελα να περιγράψω με λόγια πάνω στην επιφάνεια των κιτάρων, την μεγάλη ροή διαφόρων μορίων που περιβάλλουν τα κύτταρα και με βάση αυτή τη ροή θα σχηματίζαμε μια άποψη για το πόσο εφήμερο και πόσο γρήγορο είναι το πέρασμα του χρόνου και πόσο σφραγίζει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν τα κύτταρα και οι οργανισμοί. Μέσα στην νέα ορολογία που αναπτύσσεται έχουμε νέες λέξεις. Το γονιδίωμα, το προτέωμα, το μεταγράφωμα, όλα τα RNA που βγαίνουν από το DNA όταν μεταγράφονται, το μεταβόλωμα, κάτι πολύ σημαντικό, που, στο οποίο είναι το σύνολο των μεταβολητών που υπάρχουν και βγαίνουν από έναν οργανισμό, είναι σημαντικό γιατί είναι μετρήσιμο και μπορεί να δώσει και μια εικόνα της ενεργότητας που έχουμε σαν οργανισμοί, είτε στη φυσιολογία μας, είτε στην ασθένεια.
το πολυμόρφωμα από τους πολυμορφισμούς, τους διάφορους που υπάρχουν στο γονιδίωμα, το αλληλεπίδρωμα, αν κάνω λάθος τη λέξη, μεταφράζουμε τη λέξη interactome, την αλληλεπίδραση δηλαδή, αλληλεπίδρωμα μου έρχεται λίγο καινούργια σαν λέξη, και τα επίθετα αυτών των λέξεων, συγκριτική, λειτουργική, δομική, τοξικολογική, φαρμακολογική, οικολογική. Οπότε μπορείτε να κάνετε τους διάφορους συνδυασμούς και να δείτε τις διάφορες εξειδικεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην επιστήμη για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει στους οργανισμούς. Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Δομική, μεταγραφομική. Επίσης, σε ομετρική, όταν μπορούμε να μετρήσουμε με αριθμούς ή με στατιστικά στοιχεία το γονιδίωμα, το πρωτέωμα κτλ. Τοξικομεταβολομική, που δείχνει την τοξικότητα ενός φαρμάκου, όταν αυτή μετρείται, όταν μπορούμε να μετρήσουμε το μεταβόλωμα, όλους τους μεταβολίτες που κυκλοφορούν στα βιολογικά μας υγρά, στον ορό και στα άλλα βιολογικά μας υγρά. Κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον της ιατρικής, να μπορέσει να παίρνει τέτοιες εικόνες ολιστικές από τους οργανισμούς όταν είναι αυτοί υγιείς ή όταν πάσχουν από κάποια ασθένεια. Τώρα, έχουν πει κάποιοι πιο σοφοί ότι σήμερα κολυμπάμε σε μια θάλασσα νέων πληροφοριών και αυτό είναι αλήθεια. Γνωρίζετε όλοι το ίντερνετ. Εκεί εναποτίθενται όλες οι πληροφορίες που παίρνουμε από τη βιολογία και εκεί μπορούν να βρεθούν. Είναι ένας τεράστιος όγκος πληροφορίας που μαζεύουμε. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, διψάμε για νέα γνώση, γιατί η πληροφορία δεν είναι γνώση και η επιστήμη πρέπει να μετατρέψει αυτή την πληροφορία σε γνώση. Είναι όλη η πληροφορία που μαζεύουμε από αυτές τις ολιστικές προσεγγίσεις μέσα από τη μοριακή βιολογία, το μεταγράφωμα, το πρωτέωμα, περνώντας σε στοιχεία που μας δίνουν οι οργανισμοί και οι αλλοιώσεις, οι φυσιολογικές αντιδράσεις που έχουν κατά τον πειραματικό έλεγχο, ένας τεράστιος όγκος πληροφορίας που βγαίνει από τη φυσιολογία και την ασθένεια των οργανισμών και βεβαίως ένας τεράστιος όγκος από την μοριακή ιατρική, η οποία αναλύει τον άνθρωπο με όρους που σας περιέγραψα πριν. Οι όγκοι της πληροφορίας είναι πραγματικά τεράστιοι και αναδεικνύονται και νέες επιστήμες, πολύ σημαντικές για να αναλυθεί αυτή η πληροφορία, όπως η βιοπληροφορική. Μερικοί, μάλιστα, κλάδοι της βιοπληροφορικής έχουν ως σκοπό απλώς να μετατρέψουν την υπάρχουσα πληροφορία σήμερα μέσα σε νέα γνώση. Οπότε, με μια ανάλυση του τι υπάρχει σήμερα μέσα στην πληροφορία από όλα αυτά τα βιολογικά συστήματα, μπορούν, και έχω παρακολουθήσει τέτοιες διαλέξεις, να δώσουν νέες ιδέες, να δώσουν καινούργιες απαντήσεις σε παλιότερα προβλήματα. Για να μπορέσει να αναλυθεί όλη αυτή η πληροφορία, χρειάζεται η διεπιστημονική συνεργασία πια, γιατί ο βιολόγος, ως εμπειρικός παρατηρητής της ζωής, δεν έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία όπως αυτά των μαθηματικών ή της φυσικής και άλλων επιστημών, οι οποίες χρειάζονται σήμερα να συνεργαστούν όλες μαζί για να μπορέσει να κατανοηθεί αυτή η πληροφορία και να βγάλει καινούργια γνώση. Δίδυ υποδομών. Ο κύριος καθηγητής είπε δίδυ γνωστό των χρημάτων, είπα να μην το πω τόσο απότομα, αλλά ειδικά στον χώρο τον ελληνικό, οι υποδομές είναι αυτές που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και είναι αυτές που δεν υπάρχουν, μπορεί να πει κανείς. Γιατί οι υποδομές είναι αυτές που κοστίζουν περισσότερο, αλλά χρειάζεται και μια άμεση επένδυση. Χρειάζεται άμεσα να μπορέσεις να στήσεις τις υποδομές έτσι, ώστε να μπορέσεις να βγάλεις τη νέα γνώση. Αν καθυστερήσεις 2-3 χρόνια να το κάνεις αυτό, η νέα γνώση έχει αποκτηθεί από άλλους λαούς και όχι από τους Έλληνες. Ένας πολύ σημαντικός στόχος είναι να μπορέσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είπαμε, υπάρχει παντού, ειδικά στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Οι υποδομές χρειάζονται και
σίγουρα η χρηματοδότηση η κεντρική για να μπορέσει η επιστήμη και στην Ελλάδα να αποδώσει καρπούς στην κοινωνία. Νέα γνώση, νέες προκλήσεις, νέες εφαρμογές. Όλη αυτή η γνώση που μαζεύουμε από το γονιδίωμα μπορούν να μεταφραστούν σε διάφορες εφαρμογές. Σας δίνω λίγες, οι οποίες είναι καινούργιες, στο περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι η μηχανική των οργανισμών, με αυτή τη νέα γνώση, θα μπορέσει να μας δώσει οργανισμούς που να παράγουν βιοκαύσιμα ή να καθαρίζουν τα λίμματα και τους ρήπους, αφού βέβαια πρώτα ρυπαίνουμε το περιβάλλον, χρειάζεται να βρούμε τρόπους για να το καθαρίσουμε. Πιστεύουμε ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν να χτιστούν έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στον καθαρισμό των λιμάτων και των ρήπων. Ίσως μία αναφορά στη μοριακή ιατρική και στην εξέλιξη της μοριακής ιατρικής, ώστε να παρέχει εξατομικευμένη πρόγνωση και θεραπεία, γιατί όπως σας είπα από την αρχή, οι διαφορές μεταξύ διαφόρων ανθρώπων είναι μεγάλες και αυτές μπορούν να ελεγχθούν σήμερα πολύ καλύτερα βλέποντας την ολιστική εικόνα του οργανισμού και θα υπάρξουν μεγάλες εφαρμογές ώστε να μπορεί να γίνεται εξατομικευμένη πρόγνωση, θεραπεία ή ιατρική φροντίδα. Ηθικές και κοινωνικές προκλήσεις. Μια μεγάλη και δυναμική νέα γνώση πάντα φέρνει προκλήσεις στο ηθικό και στο κοινωνικό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, η γονιδιωματική μας ταυτότητα, όταν μας γίνεται γνωστή, θα πρέπει ίσως να κρατιέται ως προσωπικό δεδομένο. Θα ενδιαφέρει πολλούς άλλους, τις ασφαλιστικές, την εργοδοσία, τα δικαστήρια, τα σχολεία, τις υιοθετήσεις, τη στρατολόγηση. Εδώ είναι μια ερώτηση για το πώς θα διαχειριστεί κανείς αυτό το προσωπικό δεδομένο που λέγεται γονιδιωματική ταυτότητα. Ίσως έρθουν ανακατατάξεις ψυχολογικές στους ανθρώπους όταν θα μαθαίνουν περισσότερα για το παρόν τους και το μέλλον τους. Οπότε υπάρχουν επιδράσεις στην ψυχολογία, στιγματισμός με βάση το γονιδίωμα, διακρίσεις. Όταν παίρνονται αποφάσεις για αναπαραγωγικούς σκοπούς ή για γεννήσεις. Θα χρειαστεί σίγουρα συνεχής εκπαίδευση αυτών που είναι περί την ιατρική φροντίδα, αλλά και των ασθενών και των πολιτών για τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τους κινδύνους. Θα πρέπει να υπάρχουν ποιοτικοί έλεγχοι για αυτή την ιατρική φροντίδα και εκεί πρέπει να προλάβει κανείς πάλι να εκπαιδευτεί και να ενσωματώσει αυτή τη νέα γνώση. Θα πρέπει να λυθούν θέματα δυνατότητας πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, μια και αυτές θα συνδέονται πάντα με ένα κόστος. Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις νέες τεχνολογίες? Είναι ένα ερώτημα. Περιβάλλον και υγεία. Ερωτήσεις σε σχέση με νέα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και μικροοργανισμούς μπορούν να μας έρθουν εύκολα στο μυαλό. Πνευματική ιδιοκτησία και πλουτισμός. Ιδιαίτερα από τη δυνατότητά μας να συνθέσουμε νέες μορφές ζωής. Όπως ξέρετε, έχει συντεθεί μέχρι σήμερα ο ιός του πολιώματος, ο ιός της γρίπης και υπάρχουν σχέδια να κατασκευαστούν νέες μορφές ζωής, ξεκινώντας από το τίποτα. Από μία αλληλουχία DNA που υπάρχει μέσα στο κομπιούτερ και μία εντολή σύνθεσης αυτού του DNA. Ίσως το σημαντικότερο είναι οι φιλοσοφικές προεκτάσεις που θα έχει όλη αυτή η αλλαγή στη σκέψη που θα έχουμε για τη σύσταση των οργανισμών, του γονιδιώματός τους και της βιολογικής συμπεριφοράς. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αντί του γενετικού δετερμινισμού που πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι ισχύει για τη ζωή μας και το θάνατό μας, πρέπει ίσως να κατανοήσουμε ότι θα περάσουμε σε μια εποχή που να καταλάβουμε ότι έχουμε περισσότερη ελεύθερη βούληση σαν άτομα, γιατί αυτό μας δίνει η ετερογένεια που υπάρχει του γονιδιώματός μας, μια ελεύθερη βούληση να επηρεάσουμε την ζωή μας. Αυτό μπορεί να μας φέρει νέες απόψεις για την υγεία, τις ασθένειες και το θάνατο και επίσης να μας δώσει μια νέα αίσθηση της ατομικότητας και της ατομικής μας ευθύνης ως προς
τον κόσμο, τη φύση και τον άνθρωπο. Λάθος file. Έπεσε στο κομπιούτερ. Θα ήθελα... Όχι, άργησε απλώς να έρθει. Απλώς εδώ ήθελα πάλι σε μία αλληλουχία φωτογραφιών εδώ να σας δείξω το υπάρχον κτίριο του κέντρου μας που βρίσκεται σε ένα λόφο πολύ όμορφο στη Βάρη και βλέπει μια υπέροχη ακρογιαλιά της Βάρκιζας. Και να σας πω, χαριτολογώντας το τέλος, ότι γνωρίζοντας ότι η σύνθεση των μερών αναδύει φαινοτύπους, έχουμε συνθέσει, πιστεύω, μέρη προς το παρόν για να αναδυθεί ένα καινούριο κτίριο σε αυτό το λόφο, το οποίο θα μας δώσει περισσότερο χώρο για να φτιάξουμε ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνολογικό μας πάρκο και την κλινική των ποντικών. Μια προγράμματα τα οποία τρέχουν κατ' εξοχήν στο Ερευνητικό Κέντρο Βιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τογκόλια για αυτή την καταπληκτική σύνοψη των νέων εξελίξεων στη μοριακή βιολογία. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι τι ωραία θα ήταν κανείς να είναι νέος ερευνητής αυτή τη στιγμή. Αλλά πού είναι ο Μεφιστοφελής, δεν έρχεται.